Άκρια εκμετάλλευση και τη δημιουργία κλίματος τρομοκρατίας με απειλές για απολύσεις από την εργοδοσία της πολυεθνικής εταιρείας Lidl καταγγέλουν οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση. Με ανακοίνωσή του το Σωματείο Εργαζομένων κατηγορεί ευθέως την επιχείρηση ότι καταστρατηγεί τα εργασιακά τους δικαιώματα με στόχο να γιγαντώσει τα κέρδη της με το μικρότερο κόστος. Ήμουνα ενάντια στα πολυεθνικά συμφέροντα. Πάντα. Δηλαδή, πώς το εννοώ. Οι ελληνικές όμως αλυσίδες, των καταστημάτων του είδους αυτού, γιατί για αυτό το είδος μιλάω, ε, μπορώ να πω ότι είναι πολύ καλύτερες, πολύ καλύτερες από τις ξένες. Αν θέλουμε λοιπόν να κρατήσουμε τον τόπο μας ζωντανό, να επιβιώσουν οι επιχειρήσεις ελληνικές και να μην γίνει μια πίσω από την άλλη, να σταθούμε ε, με κάποιο σκεπτικισμό ενάντια στις πολυεθνικές αλυσίδες. Και ενώ όπως σημειώνουν οι εργαζόμενοι, η επιχείρηση προσπαθεί να αναβαθμίσει την εικόνα τη με ανακαινήσει καταστημάτων, προωθητικέ καμπάνιε και διαφημίσει που παρουσιάζουν του εργαζόμενου τρει ευτυχισμένου, οι ίδιοι καλούνται να δουλέψουν σε κλίμα τρομοκρατία αδιαμαρτύρητα και με εξαντλητικού ρυθμού. Εκεί που λέει στη διαφήμιση του τα φυλάδια που μοιράζει ότι είναι ο καλύτερο εργοδότη, εγώ βλέπω, με... βλέπω την καταγγελία των εργαζομένων και καταλαβαίνω άλλα πράγματα. Είναι καλύτερο εργοδότη όσον αφορά την καταπίεση στα εργατικά δικαιώματα. Το κερασάκι στην τούρτα για του ίδιου ήταν η πρόσφατη απόλυση μια συναδέλφου του που αντιμετωπίζει χρόνια προβλήματα με τον καρκίνο. Με τη δικαιολογία, όπω λένε, ότι μίλησε απότομα σε πελάτε. Αν απολύει καρκινοπαθή, κάνει έγκλημα. Επομένω, ε, και δεν νομίζω ότι μια εταιρεία της, της, του ονόματο Lidl πάσχει από μία εργαζόμενη. Άρα για να διώξει οι εργαζόμενοι πόσο μάλλον τους υγιείς. Τους βγάζει το ζουμί, το ζουμί και το παραζουμί τους. Με αφορμή της απολύσεις, οι εργαζόμενοι καταγγέλουν ότι η επιχείρηση στοχεύει κυρίως στα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας ή με περισσότερα χρόνια προϋπηρεσίας για να μπορεί, όπως λένε, να τους αντικαταστήσει με νέους, χωρίς δικαιώματα και με χαμηλότερο μισθό. Ε, αν λοιπόν ε, θεωρούν ότι οι εργαζόμενοι τους είναι κορόιδα, ή ρολόγια, που τα ρολόγια και τα κορόιδα δουλεύουν και μόλι σταματήσουν τα πετάνε στον κάλαθο των αχρήστων, α προσπαθήσουν να το κάνουν ακόμη εντονότερο. Όμω, όμω, εγώ σαν Έλληνα εργαζόμενο και καταπιεσμένο εργασιακά, θεωρώ ότι πρέπει, πρέπει σαν Έλληνε μια φορά να κοιτάξουμε στα μάτια του Έλληνε και να δούμε του Έλληνε εργοδότε και να δούμε εάν υπάρχουν διαφορέ. Ναι, πάρε κάποια πράγματα όχι όμως να το έχουμε πάρει, να το έχουμε πάρει ανάποδα και να λέμε τα εισαγόμενα είναι καλά και ούτω καθεξής. Στην ανακοίνωσή τους οι εργαζόμενοι της εν λόγω πολυεθνικής εταιρείας δηλώνουν αποφασισμένου να πάρουν την υπόθεση της ζωής τους, όπως λένε στα χέρια τους, οργανώνοντας εστίες αντίσταση σε κάθε κατάστημα.